ποιος έχει παίξει ήδη Skype, δεν έχει σχέση με επίπεδο, απλώς να ξέρει για βασικούς κανόνες. Ωραία, έχει μια αρκετή δουλειά. Και ποιος δεν έχει παίξει ποτέ. Και αυτή η αρκετή, ωραία. Υπάρχουν ενδιάμεσα που δεν τόλμησε να σηκώσουν το χέρι, που δεν κατάλαβαν την ερώτηση. Ωραία. Άρα θα το δούμε αυτό. Άρα στην αρχή θα σας... Άρα είναι και ο Γιώργος που θα βοηθάει. Θα βλέπετε τον Κουσφή, τον Βασίλη, τη Μαρίνα και τη Βασιλική. Άρα θα αποτάσουμε τις ερώτησες του Γιώργου σας. Βασίλη, τι είναι προπονητή και το κάνει. Πώς είναι καλύτερα το μικρόφωνο, για να θα παίξουμε το κλασικό σκάι, και μετά θα δούμε και μερικές βαριάντες, όπως είναι η καστρική σκακέρα. Θα το δούμε ανάλογα με τον χρόνο που θα έχουμε. Άρα, στην αρχή θα εξηγήσουμε λίγο το πλαίσιο. Άρα, το σκάι παίζεται πάνω σε μια σκακέρα, η οποία είναι 8x8, και ο κανόνας που έχουμε στο σκάκι, να το πω λίγο πιο σύντομα σήμερα, εδώ αυτό το τετράγωνο πρέπει να είναι λευκό. Κάτω από δεξιά. Δηλαδή ο παίκτης παίζει εδώ και ο παίκτης είναι εδώ. Εντάξει. Άρα είναι πιο εύκολο να το δούμε πάνω σε μια σκακέρα, αλλά δεν είναι να βλέπετε όλοι. Τώρα, πάνω σε αυτή τη σκακέρα θα τοποθετήσουμε κομμάτια. Άρα τα κομμάτια στο σκάκι, εδώ τα βλέπετε, είναι αυτά είναι τα κομμάτια. Και αυτά εδώ είναι τα πιόνια. Άρα, τα πιόνια θα παίρνουμε. Ναι, ωραία, όχι πιο γιατί θέλω να τα βλέπω καλύτερα. Θέλω να το δω. Ωραία, άρα. Τα κομμάτια είναι αυτά. Εντάξει, αυτά είναι τα κομμάτια. Τα κομμάτια τα λέμε κομμάτια γιατί το σκάκι βέβαια παίζουμε εδώ και αιώνες σκάκι. Αρχικά είναι ένα παιχνίδι που είναι περσικό και λέγεται σαν μάτ. Το μάτ μας έχει μείνει στο σκάκι και εμείς ακόμα και τώρα και στο ελληνικό σκάκι λέμε μάτ. Άρα σαν είναι ο βασιλιάς. Και αυτό το σαν μάτ σιγά σιγά έγινε στην Ιταλία σκάκι και μετά εμείς στην Ελλάδα το πήραμε σκάκι από τους Ιταλούς σαν ονομασία. Αλλιώς η λέξη σκάκι δεν την καταλαβαίνουμε τι σημαίνει από μόνη της. Άρα, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ο βασιλιάς, τον αναγνωρίζουμε εύκολα με τον σταυρό. Εντάξει. Η βασίλισσα που είναι σχεδόν το ίδιο ύψος όσο αφορά το κομμάτι, δεν έχει ποτέ σταυρό, αλλά έχει στέμμα. Πώς. Όχι, όχι, δεν κουνιάται όπως θέλει, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε τον ύπο το αγαπημένο κομμάτι του γιορτή. Λοιπόν, έχουμε τον αξιωματικό. Ο αξιωματικός αναγνωρίζεται από το γεγονό που είπα ότι είναι πιο μικρό από τη Βασίλισσα και έχει μία διαγώνια εδώ. Θα το εξηγήσουμε μετά τις κινήσεις. Μετά έχουμε τον ύπο. Το άλογο. Δεν είναι το άλογο, άρα εγώ το θυμάστε λίγο. Ένα άλογο κανονικό. Θέλει να έρθει πάνω σου, άμα παίζεις εσύ κάτω και κάνεις το όλεγο, θα φοβηθεί και φεύγει. Ένας ύπος που είναι πολεμικό άλογο, άμα παίζεις κάτω θα σε πατήσει. Και δεν έχω βάλει καθόλου. Γιατί είναι, φανταστείτε σε μια μάχη, ένα άλογο που να φοβάται το θόλο. Άρα αυτό στο σκάκι είναι όλα πολεμικά, είναι ύπος. Και εδώ έχουμε τον πύργο που μοιάζει με πύργο. Τώρα θα ξανακοιτάξουμε αυτά τα κομμάτια, τελειώνω με το πιόνι. Άρα το πιόνι ουσιαστικά σημαίνει και στρατιώτης, σημαίνει όμως και χωρικός, αγρότης. Στα άλλες χώρες έτσι λέγεται. Λοιπόν, αρχίζουμε λοιπόν με το βασιλιά. Άρα, ο βασιλιάς είναι όχι το πιο δυνατό κομμάτι, είναι το μοναδικό κομμάτι για το οποίο αξίζει όλη η παρτίδα. Δηλαδή, ό,τι και να έχετε όλα τα άλλα, άμα έχετε χάσει το βασιλιά, τέλειωσε. Άρα, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στο σκάκι είναι προστατεύουμε το βασιλιά μας. Δεν κάνουμε καμία θυσία με βασιλιά, κανένα κόπο το βασιλιά. Άρα, ο βασιλιάς εδώ
Εντάξει, θα είναι το ανάλογο του, βλέπετε πάλι τον σταυρό. Αλλά άμα το βάλω εδώ, σε αυτό το τετράγωνο, ο βασιλιάς έχει δικαίωμα να κάνει κινήσεις μόνο ένα τετράγωνο. Έτσι, παντού. Εντάξει. Αλλά μπορεί να πάει εδώ, 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 όλα αυτά τα τετράγωνα. Τα βλέπετε όλοι, έτσι. Ναι. Okay. Άρα αυτό είναι ο βασιλιάς. Ωραία. Τώρα λοιπόν θα πάρουμε τον πύργο. Τον πύργο για να βοηθήσουμε πώς θα πάει το θέμα. Άρα ο πύργος, ας το βάλουμε στη γωνία του βασιλιά, ο πύργος λοιπόν είναι από τα δυνατά κομμάτια και μετακινείται όπως οι πύργοι πολιορκίας. Άρα οι πύργοι πολιορκίας, θα θυμάστε, είναι πάνω κάτω σαν τα αυτοκίνητα, μόνο που δεν μπορούν να στέψουν. Άρα όταν πολιορκούμε ένα κάστρο, βάζουμε και πύργους πολιορκητικούς και αυτοί οι πύργοι πηγαίνουν μόνο έτσι. Μετά για να στρίψουμε, το στρίπουμε επί τόπου και πηγαίνουν μόνο έτσι. Εντάξει, και έτσι. Άρα, στο σκάκι, ο οποίος έμεινε με αυτή την παράδοση, πηγαίνουμε στα ρωτά, άρα κάθετα και οριζόντια. Αυτό είναι ο πύργος. Τώρα, ο αξιωματικός, που τον βλέπετε εδώ, είναι, αν θέλετε, θα λέγαμε εμείς στα μαθηματικά, το δίκο, είναι αυτός που πηγαίνει μόνο διαγώνια. Εντάξει. Άρα, όταν πηγαίνει μόνο διαγώνια, όπου θα τον τοποθετήσω, θα έχει το χρόνο του και ένας αξιωματικός, ως το τέλος της παρτίδας, έχει πάντα το ίδιο χρώμα, θα μπορεί να μετακινηθεί μόνο στα λευκά τετράγωνα. Για αυτός, το βάλω εδώ, μόνο στα μαύρα. Εμείς λέμε μαύρα και λευκά. Εντάξει, εδώ στα κέρα του Γιώργου είναι πιο καλλιτεχνική. Άρα, τα ονομάζουμε πάντα μαύρα και λευκά. Άρα, κοιτάξτε τώρα μια ιδέα. Άμα έβαζα τον αξιωματικό πάνω στον πύργο, που δεν γίνεται βέβαια, θα είχα ένα αντικείμενο που έχει τις δύο ικανότητες ταυτόχρονα και είναι η βασίλισσα. Άρα η βασίλισσα δεν πάει όπου θέλει, βεβαίως, τι κάνει, πηγαίνει μόνο κάθετα, οριζόντια και διαγώνια. Άρα η βασίλισσα δεν έχει μία κίνηση, πολλές που δεν έχει, άρα δεν έχει μία ειδική κίνηση, πολύ παράξενη, άρα ας βάλω πρώτα τη βασίλισσα. Το βάλω κι άλλο χρώμα, να μην δέχεται ότι θα αρέσει σε έτσι, βάζει μόνο κίτρινος. Άρα θα το βάλουμε έτσι και θα βάλουμε μια βασίλισσα. Άρα, κάθετα, οριζόντια και διαγώνια. Και αυτό έχω το μήκος μέχρι το τέλος της κακέρα. Αυτή είναι η βασίλισσα. Η βασίλισσα δεν κάνει την κίνηση του ύπου. Ο ύπος είναι πολύ ειδικό κομμάτι, γιατί είναι το μόνο κομμάτι που μπορεί να πηδήξει πάνω από τα δικά του ή του εχθρού. Πολύ σημαντική κίνηση αυτή. Άρα, χωρίς να ξέρουμε ακόμα πού πάει, είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε ότι είναι ικανός να πηδήξει και δεν υπάρχει άλλο κομμάτι στο κάτω. Μερικές φορές, να ξέρετε, σε παράκτηνες παρτίδες, μπορεί να αλλάξουμε ένα πιόνι και να το κάνουμε υπό, γιατί είναι το μόνο που θα δώσει την νίκη. Άμα βγάζαμε κάτι πιο δυνατό κομμάτι που είδατε, θα τα χαμένουμε γιατί δεν μπορεί να πηδήξει. Άρα, ο ύπος, να το εξηγήσουμε τώρα. Θα κάνουμε τον κόπο με τα. Ο ύπος. Όπως τον βλέπετε εδώ, θα κάνει μία κίνηση που χρησιμοποιεί τρία τετράγωνα ουσιαστικά. Άρα, το κάνω εγώ σαν να είμαι ύπος. Είναι 1, 2, 3. Εντάξει. Άρα ουσιαστικά δεν πάω διαγώνια και έχω προχωρήσει πιο πέρα. Θα μπορούσαμε να πούμε, όπως το λέμε συχνά στην Ελλάδα, ότι κάνω ένα γάμα. Άρα στην πραγματικότητα το γάμα είναι και το συμμετρικό και από την άλλη και από την άλλη. Στο τέλος, έτσι όπως θα μας στάσει ο Γιώργος, βλέπουμε ότι ο ύπος μπορεί να είναι πολύ δυνατός, γιατί χτυπάει τα 8 πιόνια ταυτόχρονα τώρα.
Εντάξει. Μπορεί να πάρει όποιο θέλει. Το ενδιαφέρον, βέβαια, είναι ότι ο ήχος κάθε φορά που παίζει αλλάζει χρώμα τετραγώνου. Άρα είναι ριζικά διαφορετικός από το ενασωματικό. Το άλλο που είναι ελάττωμα για τον ήχο είναι ότι ο ήχος πέρα από αυτό δεν μπορεί να πάει με μία κίνηση. Δηλαδή, αν θέλω να πάω εδώ, θα πρέπει να κάνω τουλάχιστον δύο κινήσεις. Ενώ ας πούμε αν είχα σωματικό θα πήγαινα με μία. Άρα, ο ήχος είναι πολύ καλός σε γενικές γραμμές, αν υπάρχουν εξαιρέσεις, είναι πολύ καλός όταν υπάρχουν πολλά πράγματα, γιατί αυτό σου πηδάει. Και όταν αρχίζει να αδειάζει κακέρα, είναι ο αξιωματικό που είναι ακόμα πιο ισχυρό από τον ήχο, γιατί μπορεί να κάνει μεγάλε διαδρομέ σε το ήχο σου μερικέ φορέ και παιδεύει. Άρα, κρατήσαμε το πιόνι. Θα βάλουμε μόνο ένα. Και μάλλον και το πιόνι να πω. Και να μου κουνάνε. Και ένα εδώ, το χείρο που σε παραδείγματο. Άρα. Γιατί κάνετε το πιόνι, τελευταίο. Το πιόνι είναι το πιο ειδικό από όλα. Θέλετε να είναι το πιο απλό. Το πιόνι έχει αξία μόνο μία μονάδα. Μία. Αλλά όλα τα άλλα κομμάτια, όπως περιγράψαμε, όπου και να παίζουν πάνω στη σκακέρα, παίζουν με τον ίδιο τρόπο. Το πιόνι είναι το μόνο που αλλάζει σε σχέση με τη σκακέρα. Άρα, κοιτάξτε τώρα. Αυτό το πιόνι είναι σε αρχική τοποθέτηση, όπως το βλέπετε εδώ και στην καθοχή. Η αρχική τοποθέτηση για τα πιόνια είναι στη δεύτερη γραμμή. Άρα, όταν είναι εδώ τα πιόνια, έχουν δικαίωμα δύο κινήσεις. Άρα, έχουν δικαίωμα ή να παίξουν ένα τετράγωνο ή να παίξουν δύο τετράγωνα. Άρα, από εδώ μπορώ να πάω εδώ. Α, αυτό είναι το Α και εδώ είναι το Β, μπορώ να πω εδώ. Είμαστε εντάξει. Αυτό γίνεται μόνο όταν είμαι εδώ. Άρα, να το δείξουμε εδώ. Εδώ δεν μπορώ να πάω. Πάω εδώ. Μπορώ να πάω εδώ. Εντάξει, μόνο ένα τετράγωνο. Άρα, τώρα κοιτάξτε κάτι που είναι φανταστικό για το πιόνι, πάρα πολύ σημαντικό, είναι το εξής. Αρχικά το πιόνι φαίνεται να είναι μόνο ένας μόνος, δηλαδή πολύ συχνά ακόμα και στην ζωή μας λέμε δεν θέλω να είμαι στο πιόνι. Στην πραγματικότητα ξεχνάμε μια ιδιότητα, είναι η εξής. Είναι ότι το πιόνι όταν είναι στην προτελευταία σειρά, εδώ, θα έχει δικαίωμα να κάνει μία κίνηση, να πάει εδώ και αυτό λέγεται προαγωγή. Η προαγωγή θα μπορεί το πιόνι να μετατραπεί σε όλα τα κομμάτια, όλα εκτός από το βασιλιά. Άρα μπορεί να γίνει βασίλισσα, μπορεί να γίνει αξιωματικός, μπορεί να γίνει ύπος, μπορεί να γίνει πύργος. Το πιόνι το ίδιο. Άρα να ξέρετε, ειδικά στα φινάλε, όταν είμαστε σε μια ισορροπημένη φάση, δηλαδή προς το τέλος της παρτίδας, ένα πιόνι μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικό ακόμα και από ένα κομμάτι, γιατί μπορεί να μετατραπεί σε κομμάτι που είναι πιο ισχυρό από το άλλο. Άρα θα δείτε ότι το κομμάτι μερικές φορές θα αναγκαστεί να θυσιαστεί για να πάρει ένα πιόνι. Λες εσύ τι έγινε. Ωραία. Άρα, αυτό εδώ είναι το κλασικό. Τώρα σε συνδυασμό, όλα αυτά που σας είπα, είναι το πιόνι με τη σκακέρα, αλλά τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο, θα είναι ακόμα πιο πολύπλοκο. Είναι το πιόνι σε σχέση με τη σκακέρα και με το άλλο πιόνι. Άρα, όταν έχω πρώτα απ' όλα, ή μάλλον να πω, να εξηγήσουμε αυτό. Το πιόνι προχωράει. Δεν μπορεί να πάει πίσω. Είναι το μόνο κομμάτι που δεν πάει πίσω. Δεν είναι το κομμάτι, είναι πιο. Άρα, όλα τα άλλα μπορούν να πάνε πίσω μπροστά. Όταν τα δύο πιόνια είναι απέναντι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Στο σκάκι,
πώς παίρνουμε τα κομμάτια του άλλου. Παίρνουμε και πάμε στο τετράγωνο. Αν με δείτε ποιος έχει παίξει ντάμες. Ωραία. Θυμάστε ότι στις ντάμες, όταν παίρνετε ένα κομμάτι από τον άλλον, πάτε πιο πέρα. Ωραία. Στο σκάκι γίνουμε εκεί που είναι το κομμάτι. Το πιόνι είναι το μόνο που περπατάει ευθεία, αλλά παίρνει διαγώνιο. Δηλαδή, ας πούμε αυτό εδώ, κινδυνεύει. Εντάξει, ωραία. Άρα τώρα κοιτάξτε, ενώ παίρνει διαγώνια, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, αλλά να θυμάστε το ποιο είναι παίρνει διαγώνια. Εδώ, θυμάστε ότι είπαμε ότι μπορώ να κάνω δύο τετράγωνα. Είμαστε εντάξει. Τώρα όμως υπάρχει ένας κανόνας που λέγεται en passant και μπορώ να πάρω το αυτό τον κανόνα από αυτούς που ξανασηκώσει το χέρι αυτή που έχουν παίξει κάτι. Ωραία. Ποιος από εσάς ξέρει τον κανόνα en passant? Ναι. Άρα, πολύ συχνά γίνεται αυτό το πράγμα και δεν είναι ακριβώς το σκάκι, γιατί αν δεν ξέρει να δουν ο κανόνα, μερικά πράγματα δεν είναι. Άρα, θα το ξαναλέω. Το ξαναλέω. Άρα, όταν είμαι στην αρχή, όταν είμαι στην αρχή, μπορώ να κάνω αυτό, αλλά όλος το παίρνει εδώ. Ο μπαστόν είναι γραγικά, σημαίνει περνώντας, που σημαίνει ότι περνάω από εδώ και κάνω τι, κάνω αυτό. Τώρα, την ώρα που περνάω εδώ, όπου με τρώει και δεν προλάβω να πω εδώ και βρίσκεται εδώ. Εντάξει, πολύ σημαντικός κανόνας. Δυστυχώς, άμα δεν έχετε αριθμό προπονητή, σας μαθαίνουν τα κομμάτια και δεν το πιάνετε. Άρα, καταβλέψω και πίσω. Ωραία. Άρα, ο βασιλιάς ο πύργος μπορούν να κάνουν μια παράξενη κίνηση την οποία την ονομάζουμε ροκέ. Άρα πάνω κάποιοι ιδέα είναι αυτό. Άρα, έχουμε μικρό ροκέ και μεγάλο ροκέ. Τώρα θα εξηγήσουμε λίγο τους κανόνες. Ας πούμε τώρα ότι διαφέρει τα λευκά, ο βασιλιάς είναι εδώ. Ωραία. Άρα, το ροκέ, να θυμάστε, υπάρχει κάποιος που ξέρει σκιάκι και δεν ξέρει το ροκέ. Α, οκ, άρα η έννοια του... Α, πρέπει να το αλλάξουμε. Άρα, το ροκέ είναι το εξής. Ο βασιλιάς και ο πύργος δεν πρέπει να έχουν παίξει πουθενά. Ήταν λοιπόν ακίνητοι. Ο βασιλιάς μπορεί να κάνει δύο τετράγωνα, μία κίνηση, και ο πύργος έρχεται από την άλλη πλευρά. Προσέξτε, θα παίξετε στο σκάκι πάντοτε με ένα χέρι, εδώ το δεξί. Εντάξει, άρα δεν κάνετε ποτέ αυτό που κάνω εγώ. Αυτό. Γιατί μετά θα έρθει ο κύριος διευθυντής και θα μου πει. Δεν μπορώ να παίξω εδώ, γιατί τέλειωσε. Γιατί στο σκάκι έχουμε έναν άλλο κανόνα. Όταν ακουμπάμε, το παίζουμε. Όταν αφήσαμε, παίξαμε. Άρα, την ώρα που το έκανε ο Γιώργος τώρα, πρώτα το πύργο μου. Άρα θέλει να πει θα παίξει. Όταν το άφησε, έπαιξε, τέλειωσε. Άρα δεν έχει δικαίωμα να κάνει ροκέ. Άρα ποτέ αυτό όταν θέλουμε να κάνουμε ροκέ. Πρώτα το βασιλιά, δύο τετράγωνα και μετά τον πύργο από την άλλη πλευρά. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το μικρό ροκέ. Εδώ είναι το μικρό ροκέ. Και από εδώ είναι το μεγάλο ροκέ. Το μεγάλο ροκέ είναι πάλι το ίδιο. Δύο τετράγωνα και έρχεται ο πύργος δίπλα από το βασιλείο. Είμαστε εντάξει? Όχι. Άρα, τώρα το στήσιμο. Θα κοιτάξουμε πώς στείνουμε όλη τη σκακέρα για πρώτη φορά. Αλλά είναι όπως το βλέπετε εδώ στην καρδιακή. Θα το κάνουμε. Θα βοηθήσει ο Γιώργος και από πάνω και από κάτω. Άρα, το πρώτο πράγμα, για να τα θυμόμαστε, θα αρχίσουμε με
σήματα συμμετρικά. Άρα, ο πύργος στη γωνία. Εντάξει. Μετά θα πάρουμε τον ύπο. Θα πάρουμε τον ύπο. Ο ύπος είναι δίπλα από τον πύργο. Μετά έρχεται ο αξιωματικός. Άρα, ο αξιωματικός είναι δίπλα από τον ύπο. Και τώρα θα βάλουμε τα πιόνια, για να τα θυμάστε. Τα πιόνια πώς μπορώ. Θέλω να δείτε τη συνεδρία. Τα πιόνια θα γεμίσουν όλη τη σειρά με 8. Άρα, ως εδώ, το σκάκι είναι εντελώς συμμετρικό. Τουλάχιστον φαινομενικά. Γιατί ο αξιωματικός και ο αξιωματικός δεν έχει στο ίδιο χρώμα, άρα έχουμε μια συμμετρία. Άρα τώρα θα δούμε μια μεγάλη ασυμμετρία. Στο σκάκι η βασίλισσα πρέπει να είναι στο χρώμα της. Και πολύ συχνά όταν είμαστε λίγοι, μπερδευόμαστε και τα βάζουμε και ανάποδα. Άρα, λευκή βασίλισσα, λευκό χρώμα και μετά τοποθετούμε τον βασιλιά. Άρα πάντοτε η μαύρη βασίλισσα, μαύρο χρώμα. Μπράβο. Στο χρώμα της. Η βασίλισσα στο χρώμα της. Άρα, δύο χρώματα πρέπει να θυμόμαστε στο σκάκι. Κάτω δεξιά, κάτω δεξιά, πάνω το λευκό το τετράγωνο και όπως ο μαύρος στα δεξιά του έχει τον πύργο στο λευκό. Μπράβο. Και μετά η βασίλισσα πάνω το στο χρώμα. Τώρα αυτή η σκακέρα είναι τοποθετημένη σωστά. Άρα, στο σκάκι και να μην ξέρετε πολύ καλό σκάκι, δεν μπορεί να μην ξέρετε καλά την αρχή. Γιατί η αρχή είναι πάντα έτσι. Εντάξει. Όσοι είχαν μάθει ήδη σκάκι, μπορούσαν να τοποθετήσουν τη σκακέρα μόνοι τους. Υπάρχει κάποιος που δεν μπορούσε. Έτσι, οκ. Λοιπόν, άρα θα κάνουμε τώρα